Η φετινή πρόσκληση στη γιορτή γαστρονομίας «Ελάτε να σας καριδώσουμε» στη μαγευτική Βαμβακού ήταν ανοιχτή και περιελάμβανε εδέσματα με πρώτη ύλη το καρύδι και προϊόντα που παράγονται με αγάπη και μεράκι σε υψόμετρο 900 μέτρων στις πλαγιές του Πάρνωνα. Εδώ είναι πολύ ωραία. Έρχομαι εδώ στο φεστιβάλ εδώ. Μου αρέσει. Παίρνω τα καστανάκια μου, τα καρύδια μου. Η γιορτή γαστρονομίας πώς σας φαίνεται σήμερα? Αποκαλυπτική. Ασχολήθηκα με τα γλυκά φυσικά μέχρι στιγμής, αλλά είναι εξαίρετα και ελπίζω να οι επαγγελματίες να εκτιμήσουν τους ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες που αποκαλύπτονται σήμερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βαμβακούς, Νέα Ζωή, μετρά δεκάδες χρόνια ιστορίας. Είναι φορέας πολιτισμού, εξοραϊσμού, ποιότητας, λόγου και παραγωγής ιδεών. Σκοπός είναι να διαφημιστεί και να προωθηθεί το καρύδι, το βασικό προϊόν της Βαμβακούς, το οποίο και σύμφωνα με τις φήμες είναι και από τα πιο γευστικά που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ένας ακόμη λόγος αυτού του φεστιβάλ είναι να προωθηθεί όσο γίνεται η Λακωνία. Τα προϊόντα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα είναι υψηλής διατροφικής αξίας και έχουν κατακτήσει τις πρώτες θέσεις στις γαστρονομικές δημιουργίες υψηλού επίπεδου και κορυφαίας ποιότητας γνωστών σεφ μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες παράγουν αξιόλογα προϊόντα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να βγουν και προς τα έξω. Πρέπει να τα διαφημίσουμε, πρέπει να τα δουλέψουμε εμείς σαν επαγγελματίες και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια κάποιων μικρών παραγωγών που φτιάχνουν μια ποιότητα, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Είναι πολύ πιο γευστικό και πολύ πιο αρωματικό πράγμα που στη δική μου την πλευρά στη ζαχαροπλαστική με εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί μου κάνει πολύ πιο εύκολο το τελικό γευστικό αποτέλεσμα. Στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Καρυδιού που φιλοξενήθηκε στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού, οι παραγωγοί της Λακωνικής Γης είχαν την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα τους. Το μέλι βοηθάει σε πολλά. Καταρχήν, αν φας μέλι το πρωί, σε κρατάει όλη μέρα. Το χρησιμοποιούν και για πολλές αλυφές, σε φάρμακα πολλά. Το ραντεβού στη Βαμβακού ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά, γιατί η ελληνική ύπαιθρος μας έχει ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ.